Τοποθέτηση πρόθεση στη νέα σελήνη. Διαλογισμός. Για άλλη μια φορά εδώ μαζί, να βρεθούμε σε θέση διαλογισμού κατά τη διάρκεια του βλέμματος της νέας σελήνης. Η νέα σελήνη ρίχνει το βλέμμα της πάνω μας τώρα. Υπό το βλέμμα της, λοιπόν, υπό το φως της, υπό την εποπτεία της, ας ρίξουμε κι εμείς μια ματιά μέσα μας και να τοποθετήσουμε πρόθεση για τον επόμενο κύκλο επιλογών. Για τον κύκλο μας, για τον επόμενο μας κύκλο. Είτε αυτός ο κύκλος βρίσκεται υπό την εποπτεία της νέας σελήνης, έξω από εμάς, υπό την εποπτεία δηλαδή του φεγγαριού, είτε μιλάμε για τον επόμενο κύκλο της εμήνου ρίσεώς μας. Άρα υπό την εποπτεία του κύκλου του ίδιου μας, του σώματος, ως γυναίκες, ως θηλυκά πλάσματα πάνω στον πλανήτη. Μπορείς να λάβεις θέση διαλογισμού, να κλείσεις τα μάτια σου και να συνεχίσουμε εδώ μαζί αυτή τη σειρά διαλογισμών που ανοίξαμε πριν από αρκετά χρόνια, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργοποίηση της θηλυκής μας ενέργειας, ώστε να καλλιεργήσουμε την θηλυκή ενέργεια με τρόπο θηλυκό, δηλαδή με σεβασμό στους κύκλους μας, με σεβασμό στον κύκλο της σελήνης μας. Και η εξωτερική σελήνη, το φεγγάρι πάνω από εμάς, μας δίνει τα μαθήματά του, μας δίνει τη δυνατότητα, την υπενθύμηση να σεβαστούμε τους κύκλους μας, τους ρυθμούς μας, τους κύκλους του θηλυκού σώματος, τους κύκλους της θηλυκής ενέργειας. Και έτσι όπως στέκεσαι εκεί με τα ματάκια σου κλειστά, θέλω να φέρεις όλη σου την προσοχή στην αναπνοή σου, από θέση καρδιάς, απομακρύνοντας την προσοχή σου από τη φλιάρια του νου, από τους εξωτερικούς θορύβους, και να βρεθείς με εσένα. Ρίξε το βλέμμα μέσα και συναντήσου με τον εαυτό σου, συναντήσου με εσένα. Έλα να συναντηθούμε για άλλη μια φορά με τους ρυθμούς μας, με το σώμα μας. Θέλω να βρεθείς λοιπόν σε ένα χώρο σιωπής μέσα σου, απομακρύνοντας τη σκέψη σου από τη φλεάρια του. Παρότι η φλιαρία του νου θα συνεχίσει να υπάρχει και οι θόρυβοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, δεν σταματάει η ζωή, ούτε η καρδούλα μας σταματάει να χτυπάει όσο είμαστε ζωντανοί. Και τώρα είσαι ζωντανή, κορίτσι μου, έτσι δεν είναι? Η καρδούλα σου θα χτυπάει και θα νιώθεις την αίσθησή της. Η καρδιά της ζωής θα συνεχίζει να χτυπάει, θόρυβοι, ένταση, θα ακούς πράγματα, θα βιώνεις πράγματα με τις αισθήσεις σου, ακοή, αφή, όσφρηση. Θέλω όμως και πάλι εσύ να μεταφέρεις την προσοχή σου στο έσω βλέμμα και στην αναπνοή σου. Η αναπνοή βοηθάει να κάνουμε αυτό το έσω ταξίδι. Είναι ένα όχημα η αναπνοή. Μπες λοιπόν μέσα στο όχημα που λέγεται αναπνοή και βυθίσου. Βυθίσου μέσα στο κορμάκι σου. Βυθίσου και αφέσου. Χαλάρωσε το σώμα σου. Και σιγά σιγά, καθώς τα χαλαρώνει το σώμα, όχημα την βαθιά και μαλακή αναπνοή, θα χαλαρώνει και ο νους.
Χαλάρωσε το κορμάκι σου. Χαλάρωσε το μέτωπό σου. Χαλάρωσε τον αυγένα σου. Χαλάρωσε την κοιλιακή σου χώρα. Χαλάρωσε τους γλωτούς, τους μυρούς. Και στείλε τη χαλάρωση μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σου. Κύκλο της Σελήνης σήμερα ή σε αυτόν τον κύκλο της Εμήν Ουρυσσεώς σου, το πιο σημαντικό που χρειάζεται να κάνουμε εδώ είναι να τοποθετήσουμε πρόθεση. Τοποθέτηση πρόθεσης σημαίνει προθέση. Πριν λάβω θέση, πριν αναλάβω δράση, τοποθετώ μέσα μου μία σκέψη που δηλώνει την επιθυμία μου, την ανάγκη μου, αυτό που θέλω να κάνω, αυτό που θέλω να υλοποιήσω, δημιουργήσω σε αυτό το κύκλο. Σε αυτό το κύκλο της νέας σελήνης, σε αυτό το νέο κύκλο της Εμήν Ουρυσσεώς μου. Κάνω μία τοποθέτηση, ξεκάθαρη τοποθέτηση, πρόθεσης. Πριν λάβω θέση, πριν αναλάβω δράση δηλαδή, τοποθετώ την επιθυμία μου, την ανάγκη μου, το στόχο μου, το θέλημά μου, τι θέλω να υλοποιήσω. Είναι αυτό το πρώτο σποράκι που θέλω σήμερα να φυτέψω μέσα μου. Και να αρχίσω σιγά σιγά μέσα στο μήνα μου, μέσα στη σελήνη, να υλοποιώ, καλλιεργώντας το, ποτίζοντάς το, φροντίζοντάς το, καλλιεργώντας το έδαφος γύρω του, με τρόπο ταιριαστό για το σποράκι μου, να αρχίσω ουσιαστικά να αναλαμβάνω δράση στήριξης του για να υλοποιηθεί. Χαλάρωσε. Και καθώς έχεις βουτήξει μέσα σου στο βαθύ σου εαυτό, θέλω εκεί, σε αυτή τη θέση ασφάλειας, γιατί είναι μια ασφαλής θέση ο βαθύς εαυτός. Και για εμάς τώρα, για αυτό τον κύκλο διαλογισμών, αυτό το βαθύ κομμάτι θα είναι η μήτρα μας, η βάση μας, η λεκάνη μας. Βυθίσου λοιπόν, εκεί, στη βάση, στη λεκάνη σου, στη μήτρα σου, στη μητέρα γη. Βυθίσου εκεί και από αυτή τη θέση, από θέση μήτρας πια, από θέση βάσης, από αυτή τη θέση, τοποθέτησε την πρόθεση του μήνα. Ποια είναι η πρόθεσή σου? Τι σποράκια θέλεις να φυτέψεις με βάση το τι θέλεις να υλοποιηθεί? Ποιο είναι το θέλημά σου? Ποια είναι η επιθυμία σου, η ανάγκη σου? Αυτό είναι το σποράκι σου. Ποιο είναι? Φανταστείς την επιθυμία σου υλοποιημένη. Εκεί είναι από θέση μήτρας. Φαντάσου την υλοποιημένη. Αυτό το χρειαζόμαστε γιατί θέλουμε να αγκαλιάσουμε την επιθυμία μας, το θέλημά μας, το σποράκι μας. Θέλουμε να το αγκαλιάσουμε με φροντίδα και ενθουσιασμό, με συνέστημα αγάπης. Γιατί όλα τα πράγματα θέλουν αγάπη. Θέλουν πολύ αγάπη. Για να υλοποιηθούν. Γιατί θέλουν αγάπη? Γιατί μόνο όταν κάτι το αγαπάμε το φροντίζουμε, και όλα τα πράγματα θέλουν φροντίδα.
φροντίδα για την καλλιέργειά τους, φροντίδα αργότερα και για τη συντήρησή τους. Για φαντάσου λοιπόν την επιθυμία σου υλοποιημένη, αυτό το μικρό στόχο που έβαλες για το μήνα σου, φαντάσου τον υλοποιημένο. Θέλω να ενθουσιαστείς καθώς το φαντάζεσαι, να νιώσεις όμορφα με αυτό, να νιώσεις ότι ναι, το έχω, ναι, το κατάφερα, ναι, 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 μπορώ. Και αγκάλιασέ το με αγάπη και πρόθεση φροντίδας. Και όμορφα τοποθετημένο, θέλω να υποσχεθείς στον εαυτό σου ότι κάθε μέρα θα θυμάσαι την πρόθεσή σου και θα κάνεις βήματα υλοποίησης της. Θα κινείς αυτή σου την πρόθεση, θα την ταΐζεις, θα την καλλιεργείς. Μπορείς να αφιερώσεις μόνο 10 λεπτά μέσα στη μέρα για να υλοποιήσεις την πρόθεσή σου, για να αναλάβεις δράση, για να πάρεις πρωτοβουλίες. Μπορεί να είναι μόνο 10 λεπτά, μπορεί να είναι ένα τέταρτο, μπορεί μισή ώρα. Η υπόσχεση είναι όμως ότι θα την κινείς αυτή την διαδικασία, γιατί χρειάζεται τάισμα, χρειάζεται καλλιέργεια, χρειάζεται φως, χρειάζεται αέρα το σποράκι. Και χρειάζεται άρα εσένα κάθε μέρα να κάνεις αυτά τα βήματα. Να το καλλιεργείς, για να υψώνεις την ενέργεια της φροντίδας, για να υψωθεί και αυτό, να βγάλει ρίζες, ριζικό σύστημα και να υψωθεί ψηλά στο φως. Και κάποιες φορές όλη αυτή η προσπάθεια της υπενθύμησης του να τιμήσω την υπόσχεση που έδωσα σήμερα στον εαυτό μου, όλη αυτή η προσπάθεια χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο της σκέψης. Χρειάζεται δηλαδή να μιλάω στον εαυτό μου τρυφερά, να ενθαρρύνω τον εαυτό μου κάθε μέρα. Να δίνω στον εαυτό μου κάθε μέρα τη δυνατότητα να σκέφτομαι την πρόθεσή μου, το στόχο μου. Γιατί πολύ συχνά δίνουμε πολύ λίγες ευκαιρίες στον εαυτό μας για σκέψη και άρα καλλιέργεια των στόχων μας. Και χρειάζεται και αυτή την υπόσχεση να τη δώσεις σήμερα στον εαυτό σου. Το να κάνεις πρακτική, το να σκέφτεσαι για τη φροντίδα των στόχων σου. Και όταν έρχεται κάποια αρνητική σκέψη, ότι δεν μπορείς, ότι δεν θα τα καταφέρεις, είμαι άχρηστη, είμαι ανίκανη, είμαι ανάξια, δεν το κατάφερα ποτέ, γιατί να το καταφέρω τώρα, αφήνεις αυτή την σκέψη στην άκρη, τη φλιαρία του νου, έρχεσαι πάλι στην ουσία σου, στη θέση μήτρας, έτσι όπως ακριβώς το κάναμε πρακτική πριν, και ξεκινάς να φροντίζεις το σποράκι σου, να κάνεις ένα μικρό βήμα. Όχι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις σήμερα, να υψώσεις πλήρως την ενέργειά σου και να υλοποιήσεις το όνειρό σου, το όραμά σου, το στόχο σου. Γι' αυτό και μιλάμε για μικρά αργά βήματα και για καλλιέργεια. Και θέλει χρόνο και θα χρειαστεί να σεβαστούμε τους ρυθμούς. Τους ρυθμούς του κύκλου σου, τους ρυθμούς του κύκλου της ζωής. Σε αυτό εκπαιδευόμαστε εδώ. Να σεβαστείς τους κύκλους, τους ρυθμούς του θηλυκού σου σώματος, τους ρυθμούς, τους κύκλους της ζωής, τους ρυθμούς, τους κύκλους υλοποίησης του στόχου σου. Και όταν έρχεται αρνητική σκέψη, θα χρειάζεται να μπορείς να της απαντάς ότι εγώ σήμερα έβαλα τα 10 λεπτά δουλειάς για να καλλιεργηθεί το σποράκι μου, για να καλλιεργηθεί ο στόχος μου, άρα όχι, άχρηστη και ανίκανη δεν είμαι, τίμησα την υπόσχεσή μου. Να έχεις κάτι να απαντήσεις σε αυτή τη σκέψη. Ναι, μπορώ να τα καταφέρω, γιατί σήμερα έκανα αυτό που χρειαζόταν να κάνω. Αυτά τα 10 λεπτά.
υλοποίησης της τοποθέτησης πρόθεσής μου. Ναι, σήμερα τίμησα την υπόσχεσή μου. Ναι, σήμερα τίμησα την υπόσχεσή μου. Και όταν είσαι έτοιμη να βγεις από το διαλογισμό, θέλω να πάρεις μια βαθιά εισπνοή, μια χαλαρωτική εκπνοή και να ανοίξεις τα ματάκια σου και να συνεχίζεις να ακολουθείς αυτή την πρακτική έτσι ώστε να γίνει ένας δεύτερος, παράλληλος, εσωτερικός διάλογος μέσα σου. Αυτή η πρακτική, αυτές οι λέξεις, αυτά τα λόγια να βγαίνουν αυθόρμητα τελικά από μέσα σου, να αναβλύζουν από μέσα σου. Συνέχισε την εξάσκηση, συνέχισε την πρακτική. Καλώς ήρθες.